Ψαλμών ερμηνεία υπό Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ψαλμός 89. Προσευχή Μωυσή ανθρώπου του Θεού. Ένα ο παρόν είναι του Δαβίδ και προσαρμόζεται στο Μωυσή διδάσκοντας πώς πρέπει να παρακαλάμε το Θεό σε καιρό που έχουμε θλίψεις. Αυτή την προσευχή ένα πορείτης αναγράφει και πως ο Μωυσής παρέδωκε για να έχουν κατά καιρούς να γνωρίζουν καλά πώς πρέπει να εξομολογούνται όταν περιπίπτουν σε συμφορές που τους επέρχονται, όπως τους Ιουδαίους, δηλαδή επεσχάτων των χρόνων μετά τη μία φωνία κατά του Κυρίου και απήθεια. Και ο παρόν προφητεύει και τις συμφορές τους στην αιχμαλωσία και διδάσκει γι' αυτό και το φθαρτό και επίκυρο και θνητό της ανθρωπίνης φύσεως. Προσευχή του Μωυσή ανθρώπου του Θεού. Επειδή κρατήθηκε με το δεσμό της αμαρτίας του ανθρώπινου και αποράγησε τις ενώσεις προς το αγαθό με τα εναντία συμφύρεται πάθη και πρεσβείες δέεται προς τον δυνάμενο να ανακαλέσει τις απολύες και αντί πρέσβεως ο άνθρωπος του Θεού γίνεται υπεραπολογούμενος του πτώματος των ομοφύλων δυσοπώντας το Θεό τον ίκτο των απολολότων επειδή ευθύς δικαιολογείται προς το Θεό που ακούει και μόνο στο Θεό που είναι πάγιος και ακίνητος, αΐ πάν αγαθό και ως αυτός αΐ έχων. Αλλάζοντας όμως και αλλοιώνοντας το ανθρώπινο κείμενο, δε μένει όπως είναι ούτε και αν ανέβει στο Κρήτον ή και όταν εκπίπτει από εκεί και για χάρη του αξιώνει να καταφύγει στη σωτηρία κατά πάντα το αμετάθετο του πλανωμένου. Το εν γενεά και γενεά, αντί σε κάθε γενεά Ιουδαίων καταφυγεί όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στην έρημο επί Ιησού του Ναβί και Γεδεών και Βαρούκ και Ιεφθάε και Σαμσόν και Σαμουήλ και Δαβίδ και με τους προφήτες αυτούς πάσης και δαιμονίας αξίωσε και πάσα των ανθρώπων η φύση τους έχει με λόγους παντοδαπούς ευεργεσιών αναμνήσεως του Θεού πως τον Ενόχ μετέθεσε και πάντων θηριώδη βία όταν ασπάστηκαν στο γένος πινθύρα το θεσπέσιο Νόε διαφύλαξε και τον Πατριάρχη Αβραάμ εξέλεξε και πάντα υποσχέθηκε την ευλογία τα έθνη. 2. Σε κάθε λοιπόν γενεά μας έγινες καταφυγή Κύριε γιατί εσύ πάντοτε είσαι και προτού να κτιστούν τα βουνά και προτού να πλαστεί και η γη και οικουμένης εσύ. Και αφού είπε πως ο κτίστης ήταν πρωτύτερα από τα κτίσματα, τον λέει ακολούθως πως είναι και άναρχος και ατελεύτητος, αφού το από του αιώνος και ως του αιώνος σύ ή είναι αντί του από το αΐ και ως το αΐ εσύ είσαι μόνος και ουδής άλλος, αφού η αιώνα η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει πολλά και στο αΐ, δηλαδή το πάντοτε, και ταυτολογία είναι να πει πρώτου όρη κτιστήνε και πρώτου πλαστήνε την γη καθώς πάλι ταυτολογία, και να πει την υγιήν και την οικουμένη και αυτή η ταυτολογία προξενεί όγκο και μεγαλείο στο λόγο. Ευλόγος του αιώνιο προφήτης μαρτυρείς στο Χριστό εδώ λέγοντας προπάσης κτίσεως πως είναι αυτός υπάρχουν παρά το πατρί αφού δηλώνει το από του αιώνα το άναρχο και ως του αιώνα το ατελεύτητο και απλώς το αιώνιο και επειδή στη σάρκα βλέποντας του Κυρίου ψηλό άνθρωπο τον νόμιζαν λέγοντας πεντήκοντα έτη δεν είσαι και έχεις δει εσύ τον Αβραάμ και τούτο έγινε σε αυτούς μάλιστα αιτίο εκπτώσεως το πως αγνοούσαν την θεότητα και για τούτο και τώρα εξομολογούμενοι σαφώς αυτός λένε πως υπάρχει πρώτης κτήσεως. 3. Διάφορα είδη ταπεινώσεως είναι κοντά στην Αγία Γραφή γιατί λέγεται ταπείνωση ή ταπεινοφροσύνη. Μάθε ταπεμότη πράωση μη και ταπεινώστη καρδία και ταπείνωση λέγεται και ο σοφρονισμός από πειρασμό αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με 118. Αλλά και ο γκρεμισμός και καταβιβασμός σύ εταπείνωσες ως τραυματίαν υπερήφανον 88. Και ταπείνωση και να υποταχθεί κανείς σε εχθρό του κατά το ρητό τούτου και άρα λέει μην παραχωρήσεις Κύριε να αποστραφεί στην ταπείνωση αυτή και να υποταχθεί στον εχθρό του εκείνος ο άνθρωπος που κατέφυγε σε σένα τον άτρεπτο κατασύρθηκε το ανθρώπινο με το τρεπτό της φύσεως εξύψους αγαθών προς το ταπεινό και ολισθηρό της αμαρτίας καταφερμένο ώστε όρεξε χείρα ο άπτωτος στον ολισθήσαντα που ακριβώς στη φύση και σε εμάς έγινες και μην
το αποστρέψεις από το ύψος σου στην ταπείνωση της αμαρτίας μας. Εσύ, Κύριε, είπες, ή των ανθρώπων επιστρέψτε σε μένα, και το είπε τούτο ο Θεός σε πολλά μέρη των πέντε βιβλίων του Μωυσέως, επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου. Και επιστραφείς προς Κύριον, και για τούτο λοιπόν δέξε, Κύριε, και εμάς που επιστρέφουμε σε σένα, διάκονος της δεσποτικής φωνής γίνεται εδώ προφητάναξη και προφέρει τη φιλάνθρωπη ρίση, και η φωνή αυτή είναι δόγμα, επειδή τρεπτεί όντως από το αγαθό, απορρίγηκαμε και έχουμε πάλι ανάγκη την τροπή στο καλό, και από εκεί που ξεπέσαμε επιστρέψεις το ίδιο και πάλι. Όχι μάταια λοιπόν αντιβολούμε και οικετεύουμε, αλλά σαφώς γνωρίζοντας καλά πως δέχεσαι τις εικαισίες μας και εργάζεσαι κακόν μεταβολή των παρόντων, παρενώντας να επιστρέψουμε και να απαλλαγούμε από την προτέρα μας πονηρία. Και από εδώ η εξομολόγηση, ώστε αξιών τα έθνη που κάλεσε σε επίγνωση και αυτοί να επιστραφούν, σε είπες, δέσποτα, επιστρέψατε ή επιστρέφοντες και γιάσουμε τα συντρίμματα ημών. Και επειδή λοιπόν επιστρέψαμε, μη αποστρέψει σε ταπείνωση, αφού είπες πως αν βούλεστε να διαφύγετε τα κακά της πονηρίας, επιστραφείτε προς μετάνοια, 4. Και τούτο το λόγο προς απόδειξη που ο προφήτης της αηδιότητος του Θεού, γιατί λέει πως χίλιοι χρόνοι ενώπιόν σου, Κύριε, έτσι λογίζονται, σαν διάστημα καιρού πολλά λιγότερο, δηλαδή καθώς εμάς ή μία μέρα, και αυτή να είναι και περασμένη, γιατί αυτό δηλώνει το χτες, και το ή της διήλθε εξήγηση είναι του χθες, και το είπε έτσι γιατί περασμένη ημέρα λιγότερη και μικρότερη νομίζεται από την εναιστώσα και σημερινή. Και πάλι έτσι λογίζονται κοντά σε ένα χίλιοι χρόνοι, καθώς κοντά σε εμάς το τέταρτο της νυχτός, δηλαδή 3 ώρες. Γιατί αυτές ονόμασε φυλακή νυχτός, αφού η νύχτα μοιράζεται σε 4 μέρη κοντά στους στρατιώτες που φυλάνε βάρδια. Και για τούτο και ακολούθως είπε ο προφήτης, ως φυλακή ενυχτή, δηλαδή το πολλά λιγότερο από τη νύχτα τεταρτημόριο της νυχτός. Και φυλακή της νυχτός είπε, και όχι της ημέρας, γιατί η νύχτα νομίζεται πως γρηγορότερα περνά από τη μέρα. Πρώτα για την αναισθησία των κοιμωμένων τη νύχτα, και δεύτερο για το σκότος, και τρίτο για την άνεση από τους πόνους. Και καθώς λοιπόν οι 3 ώρες της νυχτός λογίζονται κοντά σε εμάς, έτσι και οι 1000 χρόνοι κοντά στο Θεό λογίζονται, γιατί αυτοί περνούν, αλλά ο Θεός μένει ακίνητος και αίδιος. Και το ότι είναι βεβαιωτικό αντί του όντως και αληθώς. Δόγμα εδώ τέτοιο παιδευόμαστε, πως σε εκείνον που πάλι επιστρέφει προς το αγαθό και μύρια πλημελήματα να έχει καταστηχθεί ο βίος, ώστε σαν 1000 ετών άθροισμα να είναι τίποτα στο Θεό, όσο ένας που επιστρέφει. Αφού ο Θεός ο οφθαλμός βλέπει το ενεστός και το παροχικός δεν λογίζεται, αλλά αντί για μια μέρα ή μέρος έστω νεκτός παρά το Θεό κρίνεται, και πτεσμάτων 1000 ετήρις που παρέδραμε, ενώ το ενεστώ στην κακία και ας ξεφτελίζεται ως μηδέν παρά των αμαρτωνόντων, καθοράται όμως ως ετών πλήθος του Θεό, και καλός και προσφυός ονομάζει εδώ εξουδενώματα τα πλημελήματα, επειδή το κακό όμως έγινε, ώστε όποιος το κακό ενεργεί τότε πολλάκις για τίποτε το πλημέλημα νομίζει, και κάστου απολογίες παρευρίσκει για όσες κακίες έγιναν, ώστε πρόχειρα να λέει και για το καθένα τους, και ουδέν η επιθυμία και ουδέν η οργή και ουδέν έκαστο τέτοιον, αφού φύσεως κινήματα είναι αυτά. Αν όμως η φύση είναι του Θεού έργο, δεν γίνεται να νομιστεί κάτι κακό στον εφορώντα την ανθρώπινη ζωή, και για τούτο λέει ότι τα εξουδενήματα αυτά όταν είναι με την προαίρεση μαζί του ενεργούντος και δεν παρέλθουν, κρίνεται παρά το Θείο οφθαλμός πλάτος ετών. Η διάνοια μεθυπέρβατη των ρημάτων, αλλάζοντας τις λέξεις, αφού τούτο με τα πρώτερα αρμόζει μαζί μη αποστρέψει άνθρωπον εις ταπείνωση, ότι 1000 έτη εν οφθαλμή σου, Κύριος, ημέρα η εχθέση της δήλθη και φυλακή ανοιχτή, και διαμέσου επιστρέψετε ή των ανθρώπων. Και έτσι λέει πως μικρή και αλγινή λίαν η ζωή των ανθρώπων, και σε σένα τον αίδιο και αιώνιο, και ο αριθμός των 1000 ετών μία ημέρα παρομοιάζει μάλλον με μικρό μέρος της νύχτας, αφού φυλακή νυχτερινή το 4ο μέρος κάλεσε της νύχτας, ώστε
Αφού κτίστηκε ο ναός του Σολομώντος, ως ότου γκρεμίστηκε από τον Τίτο, χίλια έτη πέρασαν και παρομοιάζουν οι Ιουδαίοι τα χίλια έτη τα οποία είχαν τη λατρεία του νόμου με την περασμένη μέρα και με το τέταρτο της νύχτας. Και σημειώνουμε εδώ πως τον παραπάνω λόγο του αλλά και του κορυφαίου Αποστόλου βέβαιο και αναντήρητο απέδειξε ο χαριτωμένος και ευλαβέστατος μοναχός που ασκούμενος σε κάποιο μοναστήρι έγραψε το λιμόν των Ανθέων. Και ο μακάριος αυτός ακούγοντας πολλές φορές το λόγιο αυτό παρακαλούσε το Θεό να του το φανερώσει και έτσι ένα πρωί μετά την ακολουθία φάνηκε ένας άγγελος σε σχήμα ωραιότατου αετού και πετώντας ψηλά από πάνω χαμηλά τον άρπαξε και τον έφερε σε δάσος και άρχισε ένα κελαϊδισμό άρρητο και γλυκύτατο ώστε τόσο μετεώρησε το νου και την καρδιά του μοναχού του Αΐδημου που του φάνηκε πως βρίσκεται στα ουράνια και έμεινε έτσι εντρυφώντας τη θεωρία εκείνη και άκουγε την ακατανόητη τη γλυκύτητα της αγγελικής φωνής χρόνους ολόκληρους 300. Και αφού κατά θεία οικονομία ήρθε στον εαυτό του γύρισε στο μοναστήρι του νομίζοντας πως μία ώρα μόνο διάστημα πέρασε αφού του βγήκε από εκεί και ειδού πόσοι 300 χρόνοι σαν μία ώρα του φάνηκαν γιατί γεύτηκε την ουράνια αγαλίαση. Σημείωσε ότι το ρητό τούτο αναφέρει και ο κορυφαίος Απόστολος λέγοντας εν τούτο μη λανθανέτου ημάς αγαπητή ότι μία ημέρα παρακυρεί ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Εξάπαντος θα γίνει λοιπόν η Δευτέρα του Χριστού παρουσία τόσο από την συντέλεια όλου του κόσμου διαπυρός όσο και από την τιμωρία των ασεβών ώστε παρηγορώντας τους χριστιανούς που λυπούνται για τους ονειδισμούς των ασεβών και αιρετικών και επειδή αγαπούν να έρθει ο Κύριος το γρηγορότερο και εν ταυτό παρηγορώντας και παρακινώντας μας να τρέχουμε ανδρείοι και μεγαλόψυχοι το στάδιο της αρετής να λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως επειδή για τούτο και αγαπητούς ονομάζει για να φανερώσει πως ανάμεσα στους μαθητές κατορθώνουμε κάθε αρετή λέει και ότι μία μονάχη μέρα στη μακαριότητα εκείνη του μέλλοντος αιώνος νομίζεται σαν χίλιοι χρόνοι ζωής παρούσης γιατί εκείνη η μέρα τόσο θα χαροποιήσει και χορτάσει τους δικαίους από κάθε αγαθό ώστε να νομίζουν πως έζησε χίλιους χρόνους και αντιστρόφως τα χίλια έτη της παρούσης συγκρινόμενα με την απειρία και ατελεύτητη αηδιότητα του Θεού τόσο λίγα θα φανούν ώστε λογίζονται σαν μία μέρα μόνο επειδή κοντά στον άπειρο και προαιώνιο Θεό όλα τα διαστήματα του χρόνου και οι παρατάσεις αδιάστατα σχεδόν και ανέκτατα λογίζονται και σαν ένα λεπτό και για τούτο δεν είπε πως λογίζονται έτσι αλλά πρόσθεσε πως θα λογίζονται και ως φυλακή νυχτός 3 μόνο ώρες δηλαδή 5. Αφού λοιπόν ξεφτύλισε παραπάνω τους χίλιους χρόνους ο προφήτης λέει και εδώ πως ακόμα θα τους εξουδενώσω δηλαδή πως οι χίλιοι χρόνοι είναι σαν ένα τίποτε συγκρινόμενοι με την αηδιότητα του Θεού και τα εξουδενώματά τους δηλαδή των χιλίων ετών περισσότερα είναι ακόμα δηλαδή θα γίνουν κοντά σε μένα και έπειτα ακολούθως λέει και άλλη εξουδένωση. Επιπλήστον αυτούς με αυτή την ταλαιπωρία ένωσης και γιατί σημαίνει κατά τον ίδιο και μετά το πάθος του σωτήρωση μόνο αποβολή των Ιουδαίων και της δαιμονίας της θείας της στέρηση όχι για λίγο χρόνο αλλά επιπλήστον και έτη τα έτη τους δηλαδή των αρνητών σου Ιουδαίων σε εξουδένωση θα είναι πολύ αφού έγιναν καταπάτημα και ανθρώπων και δαιμόνων επειδή το λυτρωτή και σωτήρα τους αρνήθηκαν. Το πρωί εδώ αντί του ταχαίως καθώς και άλλοτε είπαμε και γρήγορα θα περάσουν οι χίλιοι χρόνοι κοντά στο Θεό σαν προσωρινή και πολυμάραντη χλώη. 6. Αυτά τα λέει ο Δαβίδ αποτινόμενος στο ταχυμάραντο της χλώης δηλαδή πως η χλώη το πρωί της ημέρας θα ανθίσει και έπειτα θα περάσει. Από το να ανθεί και στο εσπέρας θα πέσει δηλαδή θα κλείνει στη γη. Η πρόθεση από είναι εδώ περί τι και έπειτα λέει η χλώη θα σκληρινθεί έπειτα επειδή ξοδεύεται η υγρασία που έχει και έτσι λοιπόν θα ξεραθεί. Τα εφικτικά εδώ λαμβάνονται αντί μελώντων δηλαδή αντί ανθίσει και παρελεύσεται και αποπέσει και σκληρινθήσεται και ξερανθίσεται και το πρωί και το εσπέρας νοούνται αντί του εμπρωία και ανεσπέρα.
και φανέρωσε σε μία ημέρα την ομοιότητα της ταχυμάραντης γλώσσης για να δείξει με αυτό τη γρηγοράδα της φθοράς της. Και άλλωστε υπάρχουν μερικές γλώσσες που τη μία μέρα και ανθούν και απανθούν και φθύρονται, και αυτά εμείς έτσι ερμηνεύσαμε, αν και μερικοί λένε πως περί των Ιουδαίων λέγονται και προορίζονται αυτά, αφού χίλια έτη διάρκεση η λατρεία του νόμου και χίλιοι χρόνια αριθμούνται από τον Σολομώντα έως τον Χριστό. Και λένε πως ο παρόν προφητεύει εδώ πως οι χίλιοι χρόνοι λογίζονται ως μια ημέρα για την παρανομία των Ιουδαίων, επειδή τα εξουδονόματα και οι εξευτελισμοί τους περισσότεροι θα γίνουν παντοτινά αυξανόμενοι. Και γι' αυτό και βλέπουμε τους Ιουδαίους πως δεν λαμβάνουν καμία ανάπαυση της εξουδενώσεως και ατιμίας. Και ομοίως και τα επίλοιπα νόων περί των Ιουδαίων, δηλαδή το πρωί η ευτυχία τους θα περάσει γρήγορα σαν το χορτάρι. Και η ευτυχία τους μόνη, το Σολομώντα η βασίλεια, και επειδή μετά από αυτήν δυστύχησαν και τα ακόλουθα ρητά προς τη Χλώη θα αποδώσεις καθώς παραπάνω ερμηνεύτηκαν. Πρωί η αρχή της επιμέλειας των Ιουδαίων, κατά την οποία άνθησαν και βλάστησαν και πολύ περηφάνεια απέκτησαν, ενώ εσπέρα η παύλα της θείας και δαιμονίας. Επειδή δεν θέλησαν να δώσουν τον όριμο καρπό στο Γιώργο, παρασκλήρυναν την καρδιά τους παντελώς και εξεράθηκαν, και τα έτη τους θα είναι εξουδενώματα, αφού ούτε σπουδαία ούτε αναγκαία έντιμα έτη παρά εξουδενώματα, και σε μηδέν λογισμένα θα γίνουν. Και παλιά, όταν αρχές είχαμε κι εμείς και πρωί γίναμε σαν η Χλώη, αλλά παρήλθε εκείνη γενναία και μαζί της και η Χλώη, και έπειτα ανθίσαμε και είχαμε κάτι περισσότερο από Χλώη, και όταν παρήλθε και το άνθος εσπέρα μας κατέλαβε και σκληρινθήκαμε και αποπέσαμε, και αυτά τα πάθαμε επειδή εκλείψαμε την οργή σου και με το θυμό σου ταραχτήκαμε. Και φυσικώς η ανθρώπινη φύση στη νεότητα σαν την απαλή τη Χλώη βλαστάνει και ανθεί στην ακμή και στο γύρας αποπίπτει και γίνεται σκληρή στην εσπέρα του βίου. Το φως της φύσεώς μας παροδικό υπογράφει το λόγο, σαν να δυσοπούσε το Θεό σε έλεο. Αφού λέει αναργός υπόψη φέροντας το υπόδειγμα, τι πρέπει να νομίζουμε την αθλειότητα της φύσεώς μας. Πρωία και εσπέρα, δηλαδή νεότητα και γύρας, και Χλώη στον όρθρο και πάλι και πάροδο, και μετά τούτο όμως η νοτίδα της ηλικίας αναλύσκεται και το φυτό απανθεί και θα πανάται η συμφής ωραιότητα, υπολείπεται πλέον ξηρότητα και μαρασμός, και τούτο η ανθρώπινη φύση στη νεότητα βλαστάνει σαν την απαλή τη Χλώη και στην ακμή της ηλικίας ανθεί και έπειτα στο γύρας της αποπίπτει και σκληρίζεται και μετά παντελώς ξεραίνεται στην εσπέρα, δηλαδή κατά τα τελευταία της ζωής. Έτσι και εκείνοι στη Βαβυλώνα ανέκυψαν, ενώ πρώτερα σαν τη Χλώη ευημέρισαν, έπειτα παρήλθε το άνθος της ευτυχίας και υπέστησαν το μαρασμό. 7. Εξελίπωμε, δηλαδή λιγοστέψαμε και απολεστήκαμε με το να οργιστείς Κύριε σύ σε εμάς, γιατί αμαρτήσαμε, και περιοργής και θυμού άκου στην αρχή του 6. 7. Έβαλες Κύριε τις αμαρτίες μας γυμνές ενώπιόν σου, και για τούτο και ορώμενες δεν μπορούν και να κρυφτούν από λόγου σου, παρά μάλιστα σε παροξύνουν και κινούν και κατά πάνω μας την οργή σου. Και αιώνα λέει το βίο και τη ζωή, αφού όλος ο βίος μας και όλη μας η ζωή βρίσκεται φανερά ενώπιον της επισκοπής σου. Δεν πρέπει στο Θεό θέαμα η ανθρώπινη κακία, ούτε πρέπει να φαίνεται στο ακύρατο πρόσωπο όποιος μολύνεται με αμαρτίες αιώνια. Και σαφέστερα έθωτας ανομίας ημών εναντίον σου. Και ο Ιώβ πάλι, γιατί δεν έκανες λυθεί των ανομιών μου, όχι εγκαλώντας αλλά με τη συνήθεια ημερότητα ζητώντας, ώστε σε σένα τα καλά πρέπει να είναι στους οφθαλμούς και ανάξιο το άνομο να οράται από σένα, και τέτοιο ποίησε το ανθρώπινο, ώστε να μην είναι ανάξιο της επισκοπής αλλά να γίνει άξιο. Προσαρμόζεται και στους σταυρωτές Ιουδαίους, γιατί δεν παρήλθε στις ανομίες μας, επειδή επικαλεστήκαμε στα κεφάλια μας το αίμα του εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και όμοιο και του Ιώβ στο Θεό, μου αρρύθμισε στα επιτιδεύματα και ούμοι παρέλθε σε ουδέν των αμαρτιών μου, και σφράγισε στις ανομίες μου σε βαλάντιο, και επισήμανες, και αν κάτι άκοντας παρέβηκα, δηλαδή λεπτολόγησες όλα μου τα έργα, και τίποτα δεν παρήδες από τα αμαρτήματά μου, και έθεσες και τις σφράγισες όπως φυλάει κανείς τα χρήματά του σε βαλάντιο,
και κράτησες και υποσημείωση κάτι που έκανα παρά τη θέλησή μου, γιατί τίποτα δεν σου διαφεύγει. 9. Οι ημέρες λοιπόν της ζωής μας πέρασαν και πλησιάσαμε κοντά στο θάνατο, αφού έτσι μας πείθυναν όμοιες σφοδρότητα των συμφορών που πάσχουμε. Και συνήθεια είναι σε εκείνους που βρίσκονται σε θλίψεις να λένε πως πεθάναμε. Επειδή και πνιγήκαμε, λένε, στις θλίψεις μας και απελπιστήκαμε από κάθε σωτηρία και άνεση και είπαμε πολλάκις περί του ότι. Και τώρα λέμε καθολικώς ότι όπου βρίσκεται ή αιτιολογικό νοείται ή βεβαιωτικό ή διηγηματικό ή περί το, καθώς εδώ τώρα και τούτο να λαμβάνεται περί το, το ότι πλεονάζει στους ψαλμούς και άρα ακροατή, ας είναι στο εξής η διδασκαλία αυτή, κανόνας ακριβέστατος εσένα, επειδή το πράγμα περί το να λέει κανείς πολλές φορές για τα ίδια. Το ίδιο είπε και παραπάνω και δυσολογεί κατά την συνήθεια που έχουν οι ελεηνολογούμενοι να λένε τα ίδια και τα ίδια, προς παράσταση περισσότερη του πάθους τους. Η αμαρτία οργή κίνησε εναντίον μας και η οργή έφερε κατά πάνω μας και την τιμωρία. Και η τιμωρία πάλι τις οδύνες επέφερε, αφού εν οδύνες διατελέσαμε το λίγο βίο μας. Αράχνει εδώ το πανί της, γιατί μελετούσε αντί του μελετώντο, δηλαδή λογίζονταν, και άρα οι χρόνοι της ζωής μας λογίζονταν σε εμάς σαν το πανί της αράχνης, σκοπιαστική δηλαδή και ολιγοχρόνη. Γιατί και το πανί της αράχνης με πολύ κόπο υφαίνεται για την πολύ του τη λεπτότητα που έχει, αλλά και γρήγορα φθήρεται, αφού δεν έχει και καμιά δύναμη. Και ας γίνει η ζωή μας άξια της όψεως, αφού τώρα πάσες οι μέρες μας εξέλιπαν, εφόσον δεν είμαστε σε σένα. Είναι σαν να μην υπάρχουμε κιόλας, και αφού επικρατήσει η δυναστεία της οργής σου ανυπόστατη, τότε και σκιώδης η ζωή μας σαν το νήμα της αράχνης, αφού πάντα τα κατά τη ζωή αυτή σπουδαζόμενα ίση και όχι υπόσταση. Ίση η τιμή και το αξίωμα και το γένος και ο τύφος και ο πλούτος και πάντα τέτοια που μελετούν οι αράχνες του βίου, και για χάρη τους όποιος τα υπηρετεί δέεται το Θεό που δείχνει την ανυπόστατη και αραχνώδη του υλικού βίου απάτη, η οποία στο μηδέν οδεί έτσι με τέτοια όθηση τους μάτια και ψηλά ισταμένους, ώστε να διαπερά μόνο με το φτερό στερεό τα αράχνια βιωτικά, και επειδή ο ασπίδων έριξαν και εις τον αράχνη συφαίνουν, γιατί η κατάσταση των Ιουδαίων εμφαίνεται μετά την παρουσία του Σωτήρου, κατά την οποία οι άρχοντες ανόρνηθα που τίκτηκε ασπίδα γεννήματα για το φαρμάκι τους με τη βλασφημία τους κατά του Σωτήρος. Παλιά λοιπόν ήφαιναν χιτώνες στον αρχιερέα και στο λες Άγιες, αλλά τώρα πάσα η φίδη διδασκαλίας με τη συμπλοκή της Θείας Αγίας Γραφής, ίσα και με αράχνες υφαίνουν, αφού τις μελέτες της και τις δευτερώσεις τους με τις οποίες υφαίνουν διδασκαλία παρομοίωσε με αράχνες, ώστε πάσα η ζωή μας ασθενής σαν τα υφάσματα τα αράχνια και μελέτη, η συνεχής ταλαιπωρία και ουδέν βέβαια ότι και σταθερό έχει ανθρώπινη φύση σαν την αράχνη εύκολα διασπάται και αράχνη στο ζωήφιο και αράχνη το υφασμάτο. 10. Εδώ περιορίζει τον αριθμό των χρόνων του ανθρώπου και λέει πόσοι χρόνοι είναι της δυνάμεως και πόσοι της βίας, και οι μέρες λοιπόν των ετών ημών, δηλαδή οι χρόνοι μας εν αυτής, δηλαδή εν εαυτής ευνομήκοντα, αφού τόσους χρόνους είμαστε στον εαυτό μας, δηλαδή κυριεύοντες με δύναμη να κινούμαστε, και αν μέλει κανείς να ζήσει με δυναστείες, δηλαδή με βία, γιατί τότε μόλις έχει δύναμη, τότε ογδοήκοντα, δηλαδή χρόνους θα ζήσει. Το να ζήσει κανείς λοιπόν περισσότερο από αυτό θα είναι κόπος και πόνος για την πολλή αδυναμία και τις ασθένειες των γερατιών, και κόπος λέγεται η ταλαιπωρία και πόνος το άλγος, αλλά μερικοί κάτωθεν νόησαν πως το περισσότερο μέρος και από αυτά τα 70 ή και τα 80 χρόνια της ζωής μας είναι κόπος και πόνος, επειδή λίγη η δόνη και η χαρά που λαμβάνει ο άνθρωπος σε αυτήν τη γεραλαία ηλικία, και περισσότερα η θλίψη και ο πόνος για τα ακόλουθα των κυρατιών συμπτώματα και ασθένειες. Όχι ότι ο παραπάνω βίος επίπονος, αλλά αφού έτσι βραχία η ζωή, σε κόπο περισσότερο βρίσκεται και πόνο, και πόνος είναι η ποιότητα, και εκεί μέσα ο περισσότερος βίος με πόνος, ενώ το γύρας, διαφερόντος με πολύ ακεριτίδες, μαρτύρεται πλεονασμό κόπου. Και όλος λοιπόν ο ανθρώπινος βίος, 70-80 έτη το πολύ, και αφήνω τους άωρους και μακρόβιους, γιατί είναι σπάνιοι, πλυνούνται και έτσι με άνεση δίνεται, αλλά σχεδόν ολότελα με ταλαιπωρία.
και αυτά μοιάζουν του Ιακώβ μικρές και πονηρές ημέρες των ετών της ζωής μου. Πραότητα εδώ η μέτρια παιδεία του Θεού, και είπε πραότητα κατά σύγκριση της παιδείας και τιμωρίας εκείνης της οποίας είμαστε άξιοι για τις αμαρτίες μας. Πάλι, έτερο τρόπο επινοεί πώς να ελεωθεί το Θείο με τους ανθρώπους με τέτοια διάνοια, όγκος των αμαρτιών μας, μεγάλη τιμωρία έλκη και ουτιδανή υπόσταση της φύσης, ώστε να μην προσωρήσει άξια των πλημελημάτων η οργή, αλλά κι αν ακόμα πράο και μέτριο μας επάγεται για τιμωρία μας, αρκετό είναι και αυτό να υπομείνουμε ως παιδεία, επειδή μικρός και ευτελής ο βίος μας και δεν ξέρουμε τι θα απογίνει με τα ταύτα από το κράτος ούτω του χάριν πράος, ετούν οι Ιουδαίοι να μεταλάβουν την παιδεία σου εσένα που είσαι δεξιά του Πατρός. 11. Αν η μικρή και λίγη παιδεία σου, Κύριε, τόσο αίσθηση και πόνο μας προξένησε, και άρα ποιος θα γνωρίσει πόση και ποια η δύναμη της οργής σου σε εκείνους που δεν μετανοούν, και αληθώς πολύ και μεγάλη η οργή αυτή και ανυπόφορη, και ποιος θα γνωρίσει να μετρήσει το θυμό σου, δηλαδή να καταλάβει πόσος και ποιος είσαι αληθώς. Ουδής θα μπορέσει να το καταλάβει, γιατί εσύ είσαι πολλά φοβερός. Με τους λόγους τούτους ενίσχυσε την αιώνια κόλαση που είναι ακατάληπτη. 12. Έτσι, δηλαδή με πραότητα και μέτρια παιδεία σοφρονίζοντας με, γνώρισε μου τη δεξιά σου είναι η μέρα της κρίσεως, Κύριε, γιατί τότε θα γνωρίσεις τη δεξιά σου όταν στήσεις και μας εν τη δεξιά σου με τα πρόβατα. Άλλος και πεπαιδευμένος, ώστε νοούνται πεπαιδευμένοι δίκαιοι κατά την καρδιά ως έχοντες Θεία Σοφία, και πάλι πεπαιδευμένοι και οι Απόστολοι και Ευαγγελιστές, με τους οποίους συνετιστήκαμε, και δεξιά ο Υιός. Και προς τούτης, γνώρισε μου, Κύριε, τους δικαίους συναριθμώντας και εμένα μαζί τους, γιατί οι καρδιές τους ήταν πρώτου θανάτου πεπαιδευμένες με τη Θεία Σοφία και με το φόβο του Θεού Αρχισοφίας, φόβος Κυρίου 110. Και καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκας μου 118. Και κατά άλλο πάλι τρόπο Σοφία Θεού η διάκριση αρετής και κακίας. Και έτσι νοείται το ρητό για τη μέλουσα κρίση, αλλά νοείται και για την παρούσα ζωή. Γνώρισε μου, Κύριε, τη δεξιά σου, δηλαδή τη δύναμή σου, τη βοηθητική και ευεργετική και φυλακτική. Και προς τούτης γνώρισε μου τους σοφούς και τα θεία για να σοφιστώ και να συνετιστώ δι' αυτών. 13. Επίστρεψε, Κύριε, εσύ σε εμάς που μας αποστράφηκες για τις αμαρτίες μας, και εμείς εσένα που πλανόμαστε εδώ και εκεί, αφού έως πότε, Κύριε, δεν επιστρέφεις σε εμάς, επειδή τούτο έξωθεν νοείται ως ελείπον, και παρακινήσου λοιπόν και σπλαγνήσου σε εμάς τους δούλους σου που ταλαιπωρούμαστε και σε επικαλούμαστε. Καλή λέξη, επειδή δεν μπορούμε το μέγεθος της οργής για την ασθένειά μας της φύσεως, εκείνο δηλαδή που κινεί κατά πάνω μας η αμαρτία, ώστε πρέπει να παιδευτούμε, και ας μας παιδεύσει λοιπόν η σωτηρία δια επιστροφής, μάλλον παρά εκείνη ακριβώς η τιμωρία για τις αμαρτίες μας. 14. Η παρούσα ζωή νοείται εις πέρα και νύχτα για το σκότος και την πλάνη που είναι διάχυτη σε αυτήν, και γιατί κοιμόμαστε σε αυτήν και πεθαίνουμε, ενώ η μέλουσα ζωή νοείται πρωί και ημέρα για τη λαμπρότητα που έχει, και γιατί σε εκείνη θα αναστηθούμε από τους νεκρούς. Και άρα λέει εδώ ότι κατά το πρωί, δηλαδή τη μέλουσα ζωή, εμείς που αξιωθήκαμε να επιστραφούμε τώρα προς εσένα, Κύριε, διαμετανοίας θα γεμίσουμε τότε από το ελαιό σου και θα εφρανθούμε κιόλας, γιατί αντιχρονισμός εδώ είναι του περασμένου χρόνου λαμβανωμένου αντιμέλλοντος. Έμπλησον ημάς εν πρωία του ελαίου σου και ενέσομεν και εφρανθισόμεθα και περί της αγαλιάσος και εφροσύνης. Άκους τον ένατο. Εφρανθίσομε και αγαλιάσομε εν σύ. Πρωία και όρθρος η μεταβολή των συμφορών, και ηκετεύω να σκεδαστεί το σκότος και να ανατείλει σε αυτούς το φως. Όχι για την αρετή τους, αλλά για το Θείο Έλεο, αφού τούτου πάση θυμηδίας θα εμφορηθούμε και θα προσφέρουμε τότε και την προσήκουσα υμνοδή, επειδή της προσευχής βρήκαμε το πέρα σε χρόνο, δηλαδή περασμένο, αφού θα ανατείλει και σε αυτούς τους Ιουδαίους ο ήλιος της δικαιοσύνης στη συντέλεια του αιώνος τούτου. Εν πάση τες ημέρες ημών συνάπτεται και με το και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν, εν πάση τες ημέρες ημών και εφράνθημεν εφρανθήμεν και συνάπτεται και με το εφρανθήμεν ανθών ημερών. 15. Και εδώ παρομοίως το εφράνθημεν αντί του εφρανθισόμεθα, και εν πάση τες ημέρες αντιπάντοτε
επειδή η χαρά του μέλλοντος αδιάδοχη και ατελεύθητη και θα εφρανθούμε τότε αντί των ημερών και των χρόνων τούτης της ζωής, κατά την οποία μας ταπείνωσες με κάθε θλίψη και κακοπάθεια με την οποία οι δίκαιοι βρίσκονται, και θα εφρανθούμε αντί για τα κακά, δηλαδή για τις θλίψεις και τους πειρασμούς που δοκιμάσαμε στην παρούσα τη ζωή. 16. Οι δε Κύριε, στους πατέρες και διδασκάλους μας, οι οποίοι πιστώς εδούλεψαν και για την αγάπη τους οδήγησέ μας την αρετή, και εμάς τους υιούς και μαθητές σου, και οι δε σε εμάς τους δούλους σου, και όχι μόνο οδήγησέ μας αλλά και τους υιούς μας, τόσο τους αρχικούς όσο και τους πνευματικούς. Και από εδώ δηλώνεται όχι πως ανάγιναν τα λένε αυτά, αλλά πως θα γίνουν, αφού δεν είπε είδες, αλλά είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και σαν τα ποίηματά σου εμείς και ηκέτες στη δεσποτεία σου, και οδήγησε τους υιούς αυτών, δηλαδή τους δούλους σου, επειδή οι τότε στη Βαβυλώνα πρόσφεραν ηκεσία αντιβολούντες και ηκετεύοντας τον Θεό, να επανάγει τους υιούς των τετελευτικών των δούλων του, και η ανθρώπινη φύση να οδηγηθεί στην αλήθεια, παρακαλάμε όσοι είμαστε στην επιφάνεια του σωτήρας μας. Και άλλος πάλι τους πατριάρχες δείχνει, επειδή έργα Θεού είναι και οι τους όσοι τα έργα τους κάνουν, και αυτοί διαρετοί συγγενεύοντας μαζί τους. 17. Λαμπρότης Θεού η χάρη του που λαμπρύνει εκείνο που θα τη λάβει, και λαμπρότητα Θεού λέγεται γιατί προέρχεται εκ του Θεού και το έστε αντί του ή, δηλαδή ας είναι σε εμάς η λαμπρότητα που προέρχεται από το Θεό, λαμπρότητα για να ανθρώπιση του Θεού Λόγου, αφού τότε και μας λαμπρούς και περηφανής φανέρωσε το φως της θεογνωσίας, ώστε οδήγησε στην οδό της σωτηρίας, επειδή έτσι και η λαμπρότητά σου θα είναι πάνω μας εκλάμποντας, όπως ο ήλιος στη βασιλεία σου, και από εδώ συνάγεται πως άκτιστο το θείο φως όσων μετέχουν και καθαρμένοι, αφού η άκτιστη και ίδια συνούσαμε το Θεό λαμπρότητα, η ίδια και υπό τον Αγίον μετέχεται κατά χάρη. Έργα χειρών πληθυντικώς οι πράξεις απλώς διαχειρών ενεργούμενες, τις οποίες παρακαλάμε να κατευθυνθούν και να μην εκκλίνουν από την ισότητα της αρετής και του πρέποντος, και έργο χειρών και με ξεχωριστό τρόπο η ελεημοσύνη, που τιμήθηκε εδώ ως ξεχωριστό έργο, γιατί είναι πολλά επιφυλημένη στο Θεό, και ελεήμον είναι όχι εκείνος που δίνει μόνο, αλλά και εκείνος που δεν έχει, αλλά συμπάσχει με τους φτωχούς. Γιατί από εκείνους που δεν έχουν χρήματα συμπάθεια μόνο ζητείται προς τους φτωχούς, και διαλόγω παρηγοριά. Και άλλοι πάλι έργα χειρών είπαν τα έργα της πρακτικής αρετής ως πολλά και διάφορα όντα. Επειδή χείρες ονομάζεται πολλά και η πρακτική αρετή και έργο χειρών το της θεωρητικής ως μονοειδές, αφού χείρες τρόπων την αηδιάνεια είναι, και ο νους επειδή χειραγωγούν και αναβιβάζουν την ψυχή στη θεωρία. Η ποικίλη λοιπόν και πολυειδής των αρετών επιμέλεια, ένα έργο γίνεται, και είναι τούτο η σωτηρία του κακοπαθούντος. Και καλή η προσθήκη μας, αφού δικό μας το κέρδος της δικαιοσύνης, και ο Θεός συνεργεί στους εραστές της αρετής και κατορθώνει μαζί τους τα είδη της, και δρέπονται έτσι τον καρπό τους όσοι παίρνουν, επειδή ο Θεός ανενδύης αλλά χαίρει με την ευτυχία των ανθρώπων και ευπραξία.